Στη Βόλα και σήμερα, κυρίες και κύριοι, με πολλές αποκαλύψεις. Πάμε να καλησπερίσουμε τη Χαρά Λεμονή από το δήμαρχε.gr. Καλησπέρα, Χαρά Λεμονή. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Όπου πρωταγωνιστεί και το δήμαρχε.gr στην υπόθεση με τον βιασμό. Την 12χρονη. Και την όλη αυτή σαπίλα με το 53χρονο, επειδή εμπλέκεται. Έτσι. Μέσα στην υπόθεση άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης. Ακριβώς. Φωτογραφίζεται συγκεκριμένος άνθρωπος τοπικής αυτοδιοίκησης. Και όχι μόνο. Καλησπέριζουμε από το press1.gr, τον Πάντο Τζίφα. Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα, Φίλιππε. Πράγματι, όπως είπες, οι πληροφορίες είναι τόσες πολλές και καταιγιστικές που θα ήταν αδιανόητο να μην ασχολούμαστε με το θέμα εντατικότατα. Μπορεί ο κόσμος να διαβάσει. Να καλησπέρισουμε και τη Σταυραλούρα από το στιφόρα.gr. Πάμε γρήγορα. Το θέμα εδώ πέρα τι είναι. Πρόλαβε να κρύψει στοιχεία ο 53χρονος. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε έναν άνθρωπο πολύ γνωστό σε όλους μας, από το όνομά του, σε λίγα το πούμε, ο οποίος γνωρίζει πολλά από ό,τι φαίνεται. Τον λέει για τον ίδιο, για τον 53, ότι είναι ακτίνος με γερές πλάτες, ενώ υπάρχουν έντονη η φημολογία ότι πρόλαβε να κρύψει κάποια στοιχεία. Θα φανεί στην πορεία. Εδώ υπάρχει όμως, και θα ξεκινήσουμε με αυτό, ότι πριν από λίγο είχαμε, Πάνο Τζίφα, είχαμε την... Κατάθεση, την απολογία, μάλλον την προσπάθεια για απολογία των τριών νέων κατηγορουμένων παύλα συλληφθέντων. Έφτασε όμως η ελευθερία η μητέρα της. Ναι, αυτό πάμε να βλέπουμε, βέβαια, παρακαλώ πολύ. Να δούμε λοιπόν. Αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, την ώρα που φτάνει. Στην 33η τακτική ανακρίτρια, προκειμένου να απολογηθεί και αυτή, όπως και αυτούς που προαναφέραμε. Λίγα λεπτά πριν λοιπόν έφτασε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Η μητέρα του 12χρονου κοριτσιού, βλέπετε εδώ πέρα τις εικόνες, από τον Κολωνόνα, βλέπουμε φουλ την εικόνα παρακαλώ πολύ, που είχε βιαστεί και από ό,τι φαίνεται το παιδάκι αναγκαζόταν να εκδίδεται. Να θυμίσουμε ότι πηγαίνει με την κατηγορία της μαστροπίας και μάλιστα στον πιο ιδεχθή κακουργηματικό του βαθμό, έτσι. Στο πλευρό της μητέρας τους είναι η μεγάλη κόρη και ο μεγάλος της γιος που βρίσκονται στο πλευρό της και στηρίζουν την οθότητά της. Ναι. Η μεγάλη κόρη της οικογένειας και η θεία που ανακάλυψε τη φρίκη που ζούσε 12χρονος στον Κολωνό κατέθεσαν νωρίτερα ως μάρτυρες υπεράσπισης της 37χρονης μητέρας. Ακριβώς. Πριν από εκείνη την ανακρίτρια οδηγήθηκαν και άλλοι τρεις συλληφθέντες Πάνο Τζίφα, 33, 36 ετών και 34 ετών, οι οποίοι κατηγορούνται για γενετήσια πράξη με ανήλικο έναντι αμοιβής. Ακριβώς όπως το περιγράφεις, ναι, είναι οι τελευταίες τρεις λοιπόν συλλήψεις που έχουν γίνει. Μιλάμε για ένα 33χρονο ο οποίος εργάζονταν σε φάρμακα αποθήκη και είναι αυτός που συνελήφθη το Σάββατο. Και ποιον, γι' αυτό όλοι... που ήταν στο μεταξά να τον νοσοκομείο, λέτε. Όχι, αυτός είναι ο 34χρονος, είναι ο δεύτερος ο 34χρονος. Ναι. Ο οποίος δούλευε ως διοικητικός υπάλληλος, όπως είπες. Στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου Μεταξά. Έτσι, αφού θες να το εξηγήσουμε, βέβαια. Στο τηλεφωνικό κέντρο του νοσοκομείου Μεταξά, όπου και εργάζονταν. Λοιπόν, και ο τρίτος, έτσι, ένας 34χρονος, ο οποίος δήλωσε ανίκανος για την πράξη λόγω υγείας, πράγμα που κάνανε και οι τρεις στις καταθέσεις τους. Δηλαδή, δήλωσαν ότι επί της ουσίας δεν έχουν έρθει σε επαφή με το κορίτσι. Οι δύο εκ των τριών, μάλιστα, δήλωσαν να έρθει πραγματογνώμονα. Στην περίπτωση του πρώτου του 33χρονου που συνελήφθη το Σάββατο, έγινε πράξη, προκειμένου να δουν εάν έχει, λέει, μειωμένη αντίληψη και δεν κατάλαβε, όπως ισχυρίζονταν, ότι το κορίτσι ήταν μόλις 12 ετών. Μάλιστα. Το ίδιο έκανε λοιπόν, Φίλιππε, και ο 34χρονος, παρά το γεγονός ότι έχουν πάρει προθεσμία για να απολογηθούν, να διαβάσουν αυτή την ογκοδέστατη. Πάμε τώρα γρήγορα να δούμε, να ακούσουμε τι λέει η γιαγιά του 12χρονου παιδιού, του άτυχου αυτού 12χρονου παιδιού.